Γεια σου, ρε Γιώργο. Ποιο Γιώργο είσαι? Πότε παίρνει τηλέφωνο, μωρέ. Κουλτουριάρι να πούμε. Α, κοίταξε, αυτά είναι τσεκά προγραμματισμένα. Όπως πας στο αμάξι στο Μάστορα, όπως πας στο αμάξι στο Μάστορα, θα πας και τα μούτρα σου. Στα Ιπποκράτεια, φίλε, ούτε νεκρός δεν πάω. Κάνω τόσες δουλειές για να πάω στο Ιπποκράτειο. Όχι. Όχι. Α, δεν έχει σημασία. Στην ηλικία μας οι μισοί μπαλονάκι έχουν κάνει. Άστο το θέμα. Ναι. Ναι. Και ο τρίτης αθλητής ήταν. Το είπα το ποίημα όμως, του Ελίτη. Νωρίς, νωρίς. Ναι. Ναι. Πέσανε όλες οι γραμμές. Τι θες να κάνεις. Μπράβο ρε Γιώργο. Λοιπόν, εγώ θεωρώ εχθές ότι η Ρεάλ σπρώχτηκε πάρα πολύ. Μιλάμε για πολύ σπρώξιμο. Έτσι. Συγγνώμη, το γκολ, ναι, είναι δύσκολη φάση όμως. Υπάρχει μια επαναφορά του στόπερ σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι πολύ δύσκολη φάση. Το θεωρώ ανθρώπινο λάθος και θεωρώ του Βιδάλ ανοησία το μαρκάρισμα. Πρόσεχε, Γιώργο, με την Μπαρτσελόνα φταίει η UEFA. Με τη Ρεάλ είναι ανθρώπινο λάθος. Άκου τώρα. Άκου τον απεσιότατο τώρα. Δεν μπορεί ο κόκκινος να κρίνει το ανθρώπινο λάθος. Τώρα με μηδένισε. Το ανθρώπινο λάθος από το δόλιο λάθος. Κατάλαβε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δύο μέτρα offside. Καλύπτεται την ώρα που την έχει. Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση. Δεν μπορεί. Τι λες, ρε Γιώργο. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ο κόκκινος. Σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορεί να αντιληφθεί. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Με το να ανεβάζει τη φωνή σου δεν κερδίζει κάτι. Ότι είναι ανθρώπινο. Είναι δυνατόν σε αυτό το επίπεδο να κάνει τέτοιο λάθος και να το δέχεσαι. Είναι άνθρωπος. Πλάκαρε μου κάτι. Το δέχεται. Καλά. Το δέχεται. Εγώ λέω ότι ή χρησιμοποιείς την τεχνολογία ή σταματάς να κοροϊδεύεις. Απαγορεύεται η τεχνολογία, κόκκινε. Όταν θα επιτραπεί η τεχνολογία. Και μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί δεν επιτρέπεται η τεχνολογία? Για να ευνοεί το ισχυρό, ρε βλάκα. Γιατί χρησιμοποιούν πλέον στο Champions League την τεχνολογία? Πότε? Για το αν πέρασε τη γραμμή του τάπου. Μόνο γι' αυτό. Ετοιμαστείτε σύντομα να αλλάξουν τα κόλπα. Λες, μακάρι. Δεν λέω. Μακάρι. Εγώ θα σου πω και το άλλο, ρε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και γαμώ το. Μισό λεπτό, μισό λεπτό με τη διαιτησία. Είμαι εγώ υπόπτης. Έτσι. Και μάλλον είμαι ο τέταρτος. Και γίνεται φάση. Μισό λεπτό ο τέταρτος. Εγώ σαν τέταρτος θα έχω οπωσδήποτε τηλεφωνική συνομιλία με άνθρωπο δικό μου που βλέπει το μάτς. Ένδο επικοινωνία. Με δικό μου άνθρωπο. Ναι. Για να μπορώ να πω το λακαμά τον επόπτη ή τον άνθρωπο που έκανε το λάθος, γιατί είναι άνθρωπος κι αυτός. Άνθρωπος είναι. Είμαι σίγουρος ότι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και ακυρώνω τον γκολ. Αλλά τι γίνεται. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό για να ευνοεί το ισχυρός. Καπιταλιστικό πάλι αυτό. Εντάξει. Με αυτό το πλευρό έχει. Από αυτό το πλευρό έχει. Πάμε με μια γραμμή. Παλιό το μάλλον. Απόρρεφη. Ναι. Τα παθαίνει και δεν μαθαίνει. Αυτό είναι το δράμα αυτό. Δράμα, δράμα. Τι άνθρωπο, τέλος πάντων. Δράμα. Σαύρα. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς το να. Ο Νίκος είμαι. Γεια σου, Νίκο. Εγώ Κωστή, ξέρω γιατί έκανες, γιατί δεν έκανες την εκπομπή. Yeah. Καλύτερα από όλους. Γιατί έτσι έχεις πάρει στη γειτονιά. Πάντα βρίσκω. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να πάει Αύγουστο στη γειτονιά και να ψάχνει παρκάρισμα. Αυτή τόσο κατσίκι είναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί πρόσφατα μεταγόμενται και εγώ στη γειτονιά του. Και κάνω αυτά μα τον Άγιο Θεράπο να τα λάβουμε. Έλα ρε φίλε, υπερβολική είστε. Όχι, κάνει, έχει δίκιο. Ε, τώρα σε έπαρε. Μια ζωή εκεί, τώρα έχω πάρκαρα αμέσω. Τα τι μου λέτε. Πάρκαρε στη διάβαση των αναπήρων, τάψε τα μάξι εκεί ο κόκκινο και βρήκε πάλι. Κατάλαβε. Και το βρήκε με σηκωμένο στη δικαιοκαφέ. Αντί να το βρει σπασμένο, το βρήκε με ανοιχτού του προβλήματο. Για να δει τι αδερφή είναι, όχι μόνο ραδιοφωνική, πραγματική. Καταρχήν είχα πάρκι. Πού είχε πάρκι?
Είχα πάρκινγκ στο σπίτι. Στο σπίτι? Πάντα. Τώρα που πας εκεί στο Μπουγατατζίδικο και παρκάρεις στην μπάρα, στη ράμπα. Ποιος πάει στο Μπουγατατζίδικο? Στη ράμπα των αναπήρων, στη γωνία. Πότε πάρκινγκ? Με το κολάμα ξόδι εκεί πέρα. Πότε, κάθε φορά. Πάμε και πες κούτρα πας στην Παναδόπουλα. Φέρε φωτογραφία. Θα έχω φωτογραφία. Το βόδι. Θα έχω φωτογραφίε. Και είναι πιτάδικο. Είναι πιτάδικο η βλάστη. Δεν είναι μπουγάτσα. Πιπάδικο είναι. Πιτάδικο, πίπες κάνεις εσύ. Ναι, εγώ Αγιώνας δεν έκανα. Και πολύ ωραία, το έκανες και να παράσεις την τηλεόραση με μπανάνα μου. Στείλω ένα βίντεο. Ναι, είδες. Άντε, καλή συνέχεια. Και δείχνεις και εξαιρετική εμπειρία. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Σε χαιρετώ μετά τη θέσω. Ναι. Τι παλιό προβατήνα ήταν αυτή, τι έφαγες παλιό προβατήνα, έφαγες. Άκου πνευμόνι, άκου. Άκου ο φίλος του πνευμονολόγου. Άκου πνευμόνι, άκου. Λέγε μα. Τι παλιό προβατήνα ήταν αυτή, γιατί ρε Κώστα, δεν θέλω εγώ από σένα τέτοια. Σιτεμένη. Τι ήταν. Τι ήταν. Αυτός ο τζομπάρος που πήρατε το ζώο, το αγροαερίσιο, τι ήταν αυτό το πράγμα. Φίλε, έχεις δει πίθωνα να χωνεύει. Έτσι χωνεύει αυτό, τρώει και επειδή δεν μασάει, κάνει μια εβδομάδα να χωνέψει. Δηλαδή να υπήρξε τραυματισμό σε έναν διαγώνα, να το δεχτώ, ρε Κώστα. Έναν διαγώνα, να δεχτώ. Τι τραυματισμό ήταν αυτό. Βρεάτε, κοιτάξτε τι χολυστερίνε σα. Κατάλαβε. Αρχίζει και εκνευρίζεται τώρα. Άντε να πούμε. Τσαντίστηκε τώρα. Τσαντίστηκε. Το Μάρια. Δεν μπορώ να κάνω μια σκασιά να πούμε. Το Μάρια να πούμε. Από σκασιαρχείο δεν κάνει και τίποτα άλλο. Άσε ρε κόκκινε, συγγνώμη ρε φίλε. Σου είπαν ένα μήνα να έρθεις εδώ 20 μέρες στην άδειά μου. Δεν μπορώ. Θες να βάλω πόσες φορές έχεις λείψει τόσο διάστημα. Δεν μπορώ. Θες να βάλω πόσες φορές έχεις λείψει τόσο διάστημα. Πυραυλός. Θες να μάθεις πόσο καιρό έλειψε το τελευταίο διάστημα. Και όλο για προβλήματα υγείας. Πού ποια προβλήματα υγείας. Πότε ο κόλος σου πονεί, πότε ο Μάρκος δεν μπορεί. Άντε ρε. Λοιπόν, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα αλλάξει, Κώστα, να το ξέρεις. Θα αλλάξει ως προ. Ως προς ποια κατεύθυνση δηλαδή. Διαιτητικά μόλις αναλάβει η παγκόσμια αριστερά. Πνευμόνι άκου. Άκου πνευμόνι. Αν να χαθείς παλιωτόμαρα. Λέει και πρεσελασία είναι το τιμό. Τι πνευμόνι είναι. Θα αναλάβει η παγκόσμια αριστερά, να το ξέρεις. Είναι και στο τέτοιο του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο πρόγραμμα. Αλλάζουμε και τη διαιτησία. Όλα θα τα αλλάξουν αυτές. Ναι. Άντε. Θα τα αλλάξουν τα πάντα. Άντε. Και ο φίλος μας ο κομμουνιστής βόλτα στη Γαλλία όπως κάνει. Να τους εδώ. Στη Γαλλία. Γιατί απαγορεύεται, συγγνώμη. Όχι, πώς είναι τα πράγματα στη Γαλλία. Σαν αριστερός λίγο θέλω να μου μιλήσει. Πώς είναι τα πράγματα. Ρώτα τον Καραμαλή που αυτό εξορίστηκε όταν οι άλλοι κάναν αντίσταση. Η Μελίνα Μερκούρη ήτανε. Η μεγάλη Μελίνα Μερκούρη, η τεράστια Μελίνα. Ναι. Όπου και να βάζει από δημοτικές τουαλέτες μέχρι αρχαίο θέατρο, Μελίνα Μερκούρη λέγονται. Ναι. Ναι. Έλα, καλέ άνθρωπε, καλό μεσημέρι. Άντε. Ναι. Ναι. Μεγάλη Ελληνίδα. Μεγάλη. Ορίστε. Ηθοποιός. Ναι. Έλα. Καλησπέρα, παιδιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ερώτηση, για να σε προλάβω. PlayStation έχεις παίξει μια φορά. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι μπορούν σε ένα CD να έχουν τόσο άμεση ανάγνωση μιας φάσης και δεν μπορούν να βάλουν 22 τσιπάκια και ό,τι χρειάζεται και να τέχει. Καθόλου λάθος πάνε. Τότε καταργούμε τον άνθρωπο. Συγγνώμη. Και δεν μπορούν να έχουν αισθητήρες για το offside ή τα υπόλοιπα, σε ρωτάω. Δεν μπορούν να είναι. Γιατί υπάρχει και το παθητικό offside, άμπαλε. Σε ρωτάω κάτι. Τι με ρωτάς και σε ρωτάω. Κοίτα το NBA που υπάρχει άμεσο replay. Έχεις δει τα μάτια όταν βλέπονται σε άμεσο replay πόση ώρα που χρειάζεται για να βγάλω μια απόφαση. Και τι χαλάει. Δεν γίνεται με τι. Γιατί και στο μπάσκετ, όχι μόνο στο NBA. Ναι. Και. Εγώ πιστεύω ότι το να δίνανε το δικαίωμα σε κάθε ομάδα να δικαιούται από μια αντιστοιχούμενη φάση να τη διεκδικήσει σε έναν αγώνα. Α, εσύ δεν είσαι αρνητικός, απλά πιστεύεις ότι θα είναι μεγάλη χρονοτριβή. Χρονοδόρο, ναι, απλά. Μία
Οκ. Θεμητό, τότε θεμητό, εγώ νομίζω ήσουν εναντίον του replay. Οκ. Τώρα κοίταξε τη φόρμουλα, σίγουρα θα τη βρουν αυτοί. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Σίγουρα. Δεν μπορεί να κατεργηθεί ο ανθρώπινος παράγων. Ένα άλλο θέμα που είπατε πριν για το γιατρό και για το τσεκάπ. Πάω που λες πριν κανένα χρόνο, 33 χρόνια, με λέει, με φέρνει αυτό το παράδειγμα, με λέει το αμάξι, λέει μια φορά το χρόνο τουλάχιστον κάνει σέρβις. Εδώ που κάνω, δεν εννοείται. 500 άλογα έχω εδώ, δεν πρέπει να τα συντηρίζω κάπως. 500 άλογα σιγάρε, φίλε. Τόσα είναι. Τι αμάξι έχει, συγγνώμη. Τι αμάξι έχει. Αν επιτρέπετε. Ένα κεμισάρι πεντακίνητρο. Audi DT. Όχι DT ρε βλάκα, TT λέγεται, DT είσαι εσύ. Okay. Έχεις τρέλα με ταχύτητα? Όχι, έχει πτά Audi DT και έχει τρέλα με τη βραδυπορία. Ρε φίλε, ωραία τα λες. Ρε φίλε, 500 άλογα, συγγνώμη, αυτό τι καίει από περιέργεια. Αυτό καίει ακριβώς, ακριβώς καίει 10,5 λίτρα. Κόφτη δεν έχει, κόφτη έχει. Άμα έχει κόφτη, ρε φίλε, τσάπα τα 500. Μετά τα 350 τον αφήνω. 250 είναι ο κόφτη. Όχι, ρε, άλλο λέω. Μετά τα 350 τον αφήνω. Για να σε ρωτήσω, τι να το κάνει τον κόφτη, γιατί να τον έβγαλε. Εγώ τον έβγαλα τον κόφτη. Δεν υπάρχει λόγο να πα πάνω από 280. Γιατί να μην πα, ρε φίλε. Πάνω από πόσα? 280. Φίλε, κοίταξε. Τώρα δεν είσαι παιδάκι. Πάνω από 130 χιλιόμετρα και 150, όπου και αν πηγαίνει στην Ελλάδα, όπω είναι οι δρόμοι. Λάθος κάνεις. Εγώ που τρέχω λέω ότι είναι έγκλημα. Λάθος κάνεις. Εγώ που τρέχω. Τα πολλά λόγα σε ένα μάξι προσφέρουν μια ανεπιστική ασφάλεια. Άμα από εκεί και πέρα είσαι ικανός στο μυαλό να διαχωρίσεις και πότε και πώς πρέπει. Φίλε, εσύ άκουνα, δεν είσαι μόνος στο δρόμο. Αυτό σου επενδυμίζω. Αυτό ναι, αυτό είναι το. Δεν είσαι μόνος σου. Αυτός πάντως κόκκινε με 500 άλογα στο δρόμο είναι λιγότερο επικίνδυνος από όσες εσύ με 50 άλογα στο δρόμο. Εσύ λέει ότι εγώ λέω αυτό το πράγμα.